Καλησπέρα σα. Μαζί μα σήμερα ο Δ. Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό, μέλο τη Παγκόσμια Εταιρεία Μεταμόσχευση Μαλλιών και επιστημονικό Διευθυντή τη Κλινική Μαλλιών Advanced Hair Clinics. Κύριε Βεκρή, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Με μεγάλη μου χαρά και πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και να απαντήσουμε όσο γίνεται περισσότερε ερωτήσει των τηλεθεατών. Η μεταμόσχευση μαλλιών πονάει. Η μεταμόσχευση μαλλιών, λοιπόν, είναι μια χειρουργική διαδικασία το να πλασάρεται ε, σαν κάτι το οποίο είναι μαγικό, ανώδυνο και πάρα πολύ εύκολο, ε, θα έλεγα ότι η απάντηση είναι όχι. Από την άλλη, η σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών, όπως την κάνουμε και στις κλινικές ε, μας, είναι μια λεγόμενη ελάχιστα επιβατική διαδικασία υποτοπική αναισθησία. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, αν σκεφτείτε ότι μια μέση μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να κρατήσει 7 με 8 ώρες και σε όλη τη διάρκεια αυτή θα πονέσει ο ασθενή στη διάρκεια τη τοπική αναισθησία για περίπου 5 λεπτά. Θα έλεγα ότι δεν είναι ανώδυνη, είναι όμω εξαιρετικά καλά ανεκτή. Και οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να την κάνουν χωρί κανένα πρόβλημα. Δεύτερη ερώτηση. Πώ μπορώ να είμαι σίγουρο ότι το αποτέλεσμα τη μεταμόσχευση θα είναι αυτό που πραγματικά θέλω να δω, Θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση με τον ειδικό γιατρό, ε, ούτω ώστε να ξεκαθαρίσουμε και να ενώσουμε δύο-τρία πραγματάκια. Ένα είναι οι προσδοκίε του ασθενού. Τι θέλω να πετύχω με τη μεταμόσχευση αυτή, Πώ θέλω να τροποποιηθεί η εικόνα. Ένα δεύτερο είναι ποιε είναι οι δυνατότητε που έχω από πλευρά δότρια περιοχή για να καλύψω τα κενά που υπάρχουν. Και ένα τρίτο, Υπάρχει η κατάλληλη κατάρτιση, εμπειρία και η τεχνική από τη μεριά του ειδικού κέντρου ώστε να πετύχουμε αυτά τα πράγματα. Να έχουμε δηλαδή ένα φυσικό αποτέλεσμα με τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα. Αυτό είναι ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα μεταμόσχευση μαλλιών. Στην πραγματικότητα, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να φέρουμε το χρόνο κάποια χρόνια πίσω. Δεν θέλουμε να αλλάζουμε τα πρόσωπα των ανθρώπων για να του αλλάζουμε την προσωπικότητα. Θέλουμε τον ίδιο άνθρωπο να τον κάνουμε όπω θα έπρεπε να είναι στην αντίστοιχη ηλικία, αν δεν είχε το πρόβλημα τη τριχόπτωση. Ουσιαστικά, στοχεύουμε λοιπόν στο να κερδίσουμε πίσω τη χαμένη μα αυτοπεποίθηση, την εμπιστοσύνη στον εαυτό μα. Και όχι να γίνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα μεταμόσχευση. Ένα τηλεθεατή μα ρωτάει: Έχω κάνει εμφύτευση στο παρελθόν με τη μέθοδο strip. Δυστυχώ απέκτησα μία μεγάλη ουλή. Τι μπορώ να κάνω τώρα για να τη διορθώσω, Είναι γεγονό ότι πολύ συχνά παρατηρούμε το φαινόμενο περίπου το 1 τρίτο των ασθενών μα έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε επεμβάσει strip και έχουν ουλέ οι οποίε είναι λιγότερο ή περισσότερο εμφανεί, μερικέ φορέ ακόμη και δύσμορφε. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν και με την ευκαιρία μιας επόμενης συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών με την τεχνική FUE ή ακόμη ακόμη μόνο και για να διορθώσουμε την ουλή μπορούμε να παρέμβουμε. Πώς? Με δύο κύριους τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να προσπαθήσουμε να καλύψουμε μέρος της ουλής με τριχοθυλάκια τα οποία τα παίρνουμε είτε από τον τριχοτό της κεφαλής είτε από τα γένια είτε από το σώμα. Ο δεύτερος τρόπος είναι σε συνδυασμό με αυτό να κάνουμε και το λεγόμενο micropigmentation, Δηλαδή να κάνουμε ένα εξειδικευμένο ιατρικό τατού στην περιοχή, ώστε να υπάρχει ένα υπόστρωμα ε, χρωματικό τέτοιο που να μοιάζει με μαλλιά, για να έχουμε καλύτερη κάλυψη. Σε περιπτώσεις που οι ουλές είναι εξαιρετικά δύσμορφες ή πολύ μεγάλες και πολύ πλατιές, όπου οι τεχνικές αυτές καθίστανται πιο δύσκολες, τότε καταφεύγουμε σε σπάνιες περιπτώσεις, αλλά γίνεται, και σε κλασική επαναρθωτική πλαστική χειρουργική, όπου ουσιαστικά πρέπει να αφαιρέσουμε την υπάρχουσα ουλή και να κάνουμε μια νέα επέμβαση για να τη μικρύνουμε. Ε, Όλο αυτό ο συνδυασμό των τεχνικών μα παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση αυτών των παλιών ουλών. Μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών, θα μπορώ να κουρευτώ, να αγαυτώ, να χτενίσω τα μαλλιά μου κανονικά. Η απάντηση είναι να ναι με κεφαλαία γράμματα. Για τον πολύ απλό λόγο ότι μεταμοσχεύουμε δικά μα μαλλιά που προέρχονται από το δικό μα σώμα, από το δικό μα κεφάλι. Άρα είναι μαλλιά που από τη στιγμή που θα προσληφθούν στην καινούργια του θέση, μεγαλώνουν και αναπτύσσονται σαν να ήταν στην αρχική του θέση. Και θα τα κουρέψουμε και θα τα βάψουμε και θα τα χτενίσουμε και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα πρέπει μετά από μια μεταμόσχευση μαλλιών να αποφύγω να χρησιμοποιώ κάποια προϊόντα για τα μαλλιά μου. Πολύ καλή ερώτηση και πολύ συχνή. Η απάντηση είναι ότι ε, τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε για τα μαλλιά μα, είτε λέγεται gel για styling, είτε λέγεται βαφή, είτε οτιδήποτε, δεν θα είχαν κάποιε ιδιαίτερε συνέπειε σε υγιή μαλλιά. Και ω εκ τούτου δεν έχουν ιδιαίτερε συνέπειε ούτε στα μεταμοσχευμένα μαλλιά. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Ότι ο άνθρωπο που έχει υποβληθεί σε μια μεταμόσχευση μαλλιών, συνήθω έχει και δικά του μαλλιά ακόμη στην περιοχή που έχουμε μεταμοσχεύσει, τα οποία είναι αδύναμα και πιθανότατα στο μέλλον χωρί συντηρητική αγωγή θα πέσουν. Αν λοιπόν τα μαλλιά αυτό που είναι αδύναμα τα συνεχίσουμε να τα επιβαρύνουμε κι εμεί με διάφορου χειρισμού τα μαλλιά, με συνεχεί βαφέ, με συνεχέ styling, μπορούμε πολύ απλά να επιδεινώσουμε μία προπάρχουσα τριχόπτωση. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν θα έλεγα οι ασθενεί που υποβάλλονται σε τέτοιε διαδικασίε να είναι εξαιρετικά φιδωλοί και εξαιρετικά προσεκτικοί στο να χρησιμοποιούν προϊόντα styling για τα μαλλιά του. Αρκεί να κάνω μία μεταμόσχευση μαλλιών για να λύσω μια για πάντα το πρόβλημα τη αρέωση. Είναι λίγο πολύ αυτό που σα είπα και πριν. Η απάντηση είναι όχι. Και ο λόγο είναι ότι η τριχόπτωση είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που πρωτευανίζεται μετά την εφηβεία, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αν λοιπόν κάποιο ισχυριστεί ότι μπορεί με μια μεταμόσχευση σήμερα να λύσει το πρόβλημά σου και στο βάθο του χρόνου, χωρί να λάβει καμία μέρημνα για τα υπάρχοντα μαλλιά, πολύ απλά ψεύδεται ή δεν ξέρει τη βιολογία τη τριχόπτωση. Η πραγματική απάντηση λοιπόν. Έστω και αν δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε, είναι ότι θέλει να συνεχίσει πόλεμος πόλεμο ο αγώνα κατά τη τριχόπτωση. Θα πρέπει λοιπόν και να εφαρμόσουμε συντηρητική αγωγή για να κρατάμε τα υπάρχοντα μαλλιά και όταν θα απαιτείται και μελλοντικά, ειδικά στου νεότερου ανθρώπου, να μπορούμε να ξαναεπέμβουμε και να ενισχύσουμε με μια δεύτερη μεταμόσχευση το αποτέλεσμά μα. Έχω ωραίωση στα γένια, λέει ένα τηλεθεατή, Μπορώ να κάνω και κάποια εμφύτευση σε αυτή την περιοχή. Είναι κάτι που στα τελευταία χρόνια, ίσως και λόγω του στυλ που επικρατεί διεθνώ, όπου είναι πιο συνηθισμένη η τριχοφία στο πρόσωπο στους άνδρες, είναι κάτι που το θέλουν οι περισσότεροι, ε, παρατηρείται το φαινόμενο σε άνδρες που δεν έχουν εκθήσει ω πυκνά γένια, να θέλουν να αυξήσουν την πυκνότητα αυτή. Με την τεχνική λοιπόν FUE που εφαρμόζουμε, είναι εφικτό το να μεταφέρουμε τριχοθυλάκια είτε από την τριχοδότηση κεφαλής στα γένια, είτε από κάποια περιοχή των γενείων σε μια γειτονική Προκειμένου να πετύχουμε την κάλυψη αυτή. Μα ρωτάει ένα τηλεθέατη, τα μαλλιά που θα εμφυτευτούν θα διαφέρουν από τα υπόλοιπα. Θα είναι φανερό, δηλαδή, ότι έχω κάνει κάποια μεταμόσχευση. Πολύ συχνή ερώτηση και θα έλεγα στην καρδιά του προβλήματο. Γιατί, ε, αν με ρωτήσετε, ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που κρίνει την επιτυχία μια μεταμόσχευση μαλλιών, θα έλεγα το φυσικό αποτέλεσμα. Και για το φυσικό αποτέλεσμα, ένα από τα κριτήρια είναι να επιλέξουμε τριχοθυλάκια ειδικά για τι εμφανεί περιοχέ όπω είναι το hairline, η μπροστινή γραμμή, που να ταιριάζουν όσο γίνεται με τι φυσιολογικέ τρίχε που θα περίμενε κανεί να βρεθούν στην περιοχή αυτή. Για να ενισχύσουμε λοιπόν τη φυσικότητα ενό αποτελέσματο, προσπαθούμε να επιλέξουμε τι κατάλληλε τρίχε, τα κατάλληλα τριχοθυλάκια, να επιλέξουμε τη σωστή γωνία φύτρωση και τη σωστή κατεύθυνση που ταιριάζει σε κάθε περιοχή. Ούτω ώστε να πετύχουμε όσο γίνεται ένα φυσικό αποτέλεσμα. Κατά τα λοιπά, επειδή οι τρίχε που μεταμοσχεύουμε είναι δικέ μα, θα έχουν μεσοπρόθεσμα, θα εγώ, μετά από κάποιο διάστημα, τι ίδιε ιδιότητε με τι υπόλοιπε τρίχε μα. Άρα, ε, οι σύγχρονε μεταμοσχεύσει μαλλιών ουσιαστικά οδηγούν σε αποτελέσματα τα οποία είναι, θα έλεγα, αρκετά φυσικά. Είμαι 50 ετών, λέει ένα κύριο. Αν κάνω μεταμόσχευση, θα είναι πετυχημένη ή λόγω ηλικία δεν θα έχω τόσο καλά αποτελέσματα. Καταρχά, εγώ έχω ένσταση για την ηλικία των 50, διότι δεν είναι καθόλου μεγάλη και πάρα πολλοί άντρε στην ηλικία αυτή και λίγο νωρίτερα και λίγο αργότερα υποβάλλονται σε τέτοιε διαδικασίε. Η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα λόγω ηλικία, ούτε στη μέση ηλικία στα 50, αλλά ακόμη και σε μεγαλύτερε ηλικίε το ηλικιακό μα εύρο των αστυνομών που έχουμε κάνει μεταμόσχευση κυριολεκτικά κυμαίνεται από 16 ετών, που θέλει ακόμη, ακόμη και συγκατάθεση από του γονεί, μέχρι όσο και να σα φανεί περίεργο, μέχρι τα 90. Mm. Άρα το ηλικιακό φάσμα των 50 ετών και μπορεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση με επιτυχία, και εγώ θα έλεγα πρέπει. Μία κυρία λοιπόν εδώ μα λέει ότι μετά την εμεινόπαυση νιώθει κάπω άσχημα για την εικόνα τη, γιατί υπάρχει κάποια αρέωση. Μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Δυστυχώ, είναι μια πραγματικότητα. Οι γυναίκε οι οποίε έχουν στα γονίδια του την κληρονομική προδιάθεση για ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία, κατά τη διάρκεια τη ε, αναπαραγωγική του ηλικία έχουν τη φυσική προστασία των θηλυκών ορμονών, κυρίω των ιστρογόνων. Υπό την επίδραση λοιπόν των ορμονών αυτών, το πρόβλημα τη αρέωση δεν γίνεται ιδιαίτερα εμφανέ και εξελίσσεται πιο αργά. Αυτό αλλάζει κατά την κλιμακτήριο και κυρίω με την εμινόπαυση όπου πλέον εκδηλώνεται με πολύ μεγαλύτερη δυναμική αυτή η αρέωση. Πολλέ λοιπόν κυρίε ανησυχούν για το θέμα αυτό και επηρεάζονται ψυχολογικά, γιατί βλέπουν τα μαλλιά του να χάνονται, αρχικά σε όγκο και αργότερα δεν σα κρύβω, ακόμη και σε περιπτώσει όπου υπάρχει εμφανή αρέωση. Στι περιπτώσει αυτέ λοιπόν, η καλύτερη αντιμετώπιση, και αφού γίνει ε, μια συνάντηση με τον ειδικό γιατρό, είναι να στοχεύσουμε από τη μια μεριά με συντηρητική αγωγή ε, που συνιστάται σε PRP και σε για να τουλάχιστον φρενάρουμε την περαιτέρω τριχόπτωση και από την άλλη, αν έχουν δημιουργηθεί εμφανείς αραιέ περιοχές και υπάρχει επαρκής δότρια, να μπορέσουμε να κάνουμε και εκεί μια μεταμόσχευση μαλλιών. Ένας πολύ άσχολος άνθρωπος που θέλει να κάνει μια μεταμόσχευση μαλλιών, πόσο γρήγορα μπορεί να επανέλθει στην εργασία του. Η σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών όπως πραγματοποιείται και ειδικά με την τεχνική FUE, Ακριβώς επειδή έχει ελάχιστα επεμβατική φύση, άρα δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερο πόνο, από τοποθέτηση και κοπή ραμάτων και από σημαντικά πρίξιματα, επιτρέπει την επάνωδο στις δραστηριότητες, κυριολεκτικά την επόμενη μέρα εφόσον μιλάμε για δουλειέ γραφείου ή από δουλειά που μπορεί να γίνει από το σπίτι, και ακόμη και για χειρονακτικές εργασίες ή για την επανάληψη φυσικών δραστηριοτήτων, σωματικής άσκησης ή οποιοδήποτε άλλο Άλλων δραστηριοτήτων γίνονται σε εξωτερικό περιβάλλον, όχι αργότερα από μία εβδομάδα μετά τη μεταμόσχευση. Άρα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ε, μπορούμε να επανέλθουμε στι δραστηριότητέ μα. Μία τηλεθεάτρια έχει μία απορία γιατί θέλει να κάνει μία μεταμόσχευση μαλλιών, αλλά προ το καλοκαίρι, γιατί τότε είναι και η άδειά τη. Μπορεί λοιπόν αυτό να συμβεί. Δεν υπάρχει εποχή του έτου που η μεταμόσχευση μαλλιών είναι λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένη. Όλε οι περίοδοι είναι κατάλληλοι. Και κυρίω αυτό που λέω και στου ασθενεί μου, όταν με ρωτάνε για το θέμα αυτό, είναι βρες εσύ το χρόνο σου να είσαι ελεύθερο από πλευρά δραστηριοτήτων για λίγε ημέρε, ώστε να μπορεί να κάνει τη διαδικασία αυτή. Να ακολουθήσει και τη μετεγχειρετική πορεία και να είσαι χωρί άγχο και με λίγο ελεύθερο χρόνο. Αν αυτό είναι το καλοκαίρι, πολύ καλά. Αν είναι οποιαδήποτε άλλη εποχή, επίση δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ένα κύριο αναρωτιέται πώ θα αισθάνεται μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών. Φοβάται, όπω λέει, για την μετεπεμβατική περίοδο. Όπω είπα και πριν, επειδή μιλάμε για μια ελάχιστη επιμβατική διαδικασία, η μετεπεμβατική περίοδο συνοδεύεται από ελάχιστο πόνο. Και πιθανόν σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών και από ένα μικρό είδημα στο πρόσωπο που υποχωρεί συνήθω νωρίτερα από την πρώτη εβδομάδα μετά το χειρουργείο. Αν λοιπόν μιλάμε για αυτό, είναι εξαιρετικά απλό και εξαιρετικά εύκολο να το διαχειριστεί κάποιο. Αν μιλάμε για την απότερη περίοδο, εγώ εκεί πέρα δεν θα φοβόμουν καθόλου. Θα έλεγα ότι μετά μετράει αντίστροφα ο χρόνο. Γιατί από τον 3ο-4ο 4 μετά τη μεταμόσχευση, αρχίζει πλέον να γίνεται σταδιακά ορατό και το αποτέλεσμά τη. Άρα αυτό που βλέπουμε μετά. Από αυτή την περίοδο είναι σιγά σιγά να επανέρχεται το χαμόγελο στου ασθενεί και να αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του και να βελτιώνεται η ψυχολογία του, γιατί πολύ απλά πλέον βλέπουν και τα αποτελέσματα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ένα τηλεθεατή μα λέει ότι πριν από δύο χρόνια έκανε μεταμόσχευση μαλλιών, που δυστυχώ όχι μόνο δεν τον ικανοποίησε, αλλά κατέστρεψε και την δότρια περιοχή του. Τι επιλογέ λοιπόν έχει τώρα. Αυτό δυστυχώ είναι ένα κοινό φαινόμενο ε, που παρατηρείται όταν οι ασθενεί μας, με κριτήρια, αν θέλετε, ε, περισσότερο οικονομικά, να κάνω δηλαδή μια διαδικασία φτηνή, ε, με κριτήρια μαξιμαλιστικά, να κάνω κάτι το οποίο ως διαμαγιά θα μου λύσει το πρόβλημα και θα γεμίσω μαλλιά ε, όπως όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 15 ετών. Αυτά τα πράγματα πολύ απλά δεν υπάρχουν. Πολύ όμως... Πέφτουν ε, θύματα αυτών των ε, καταστάσεων, με αποτέλεσμα να γίνονται επεμβάσει από μη εξειδικευμένου ε, γιατρού ή κέντρα, να έχουμε φτωχά αποτελέσματα και ταυτοχρόνω να έχουμε και ένα πρόσθετο βάρο, που είναι αυτό που λέτε η εξάντληση τη δότρια περιοχή, χωρί αποτέλεσμα. Εκεί πέρα, εκ των υστέρων, λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε με τη μέθοδο FUE να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο την υπολοιπόμενη δότρια περιοχή στον τριχοτό τη κεφαλή και μπορούμε να αξιοποιήσουμε εφόσον υπάρχουν άλλε εναλλακτικέ δότρε, όπω είναι το πρόσωπο και οι σωματικέ τρίχε, κυρίω το στήθο. Αν οι περιοχέ αυτέ λοιπόν είναι υπάρχουν και είναι ισχυρέ, είναι μια εναλλακτική και για μα για να έχουμε μια μεγαλύτερη απόδοση σε μια μελλοντική επέμβαση. Και κλείνουμε με μία ερώτηση για την θεραπεία PRP, την πολύ διαδεδομένη αυτή θεραπεία. Κάποιο κύριο έχει απορίε αν τελικά είναι όντω αποτελεσματική, γιατί έχει ακούσει διάφορε γνώμε και δεν ξέρει τι να πιστέψει. Η μέθοδο PRP, η αυτόλογη μεσοθεραπεία με το πλάσμα του αίματο πλούσιο σε αιμοπετάλια, που είναι πλούσιο σε αυξητικού παράγοντε, που είναι ουσιαστικά πρωτεϊνικά μόρια που κυκλοφορούν φυσιολογικά στο αίμα μα και βοηθούν στην επούλωση και στην ανάπτυξη των κυτάρων εκεί που υπάρχει μια φλεγμονή ή ένα τραύμα στον οργανισμό μας είναι μια εξαιρετική μέθοδος που είναι γνωστή στην πλαστική χειρουργική όχι τα τελευταία 4-5 χρόνια που εφαρμόζεται αν θέλετε στη μεταμόσχευση μαλλιών ή στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης αλλά εδώ και 2-3 δεκαετίες εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στην επούλωση τραυμάτων, ελκών, εγκαυμάτων άρα έχουμε πλήρη ασφάλεια για το πώς γίνεται η μέθοδος και τι αποτελέσματα έχει. Επιπρόσθετα, ε, έχουμε μεγάλη σειρά ασθενών, ανδρών και γυναικών σε διάφορες ηλικίε που χρησιμοποιούμε το PRP και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μετά, ή ακόμα ακόμη και σε ανθρώπου που δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε μεταμόσχευση μαλλιών και κάνουν μόνο συντηρητική θεραπεία με εξαιρετικά αποτελέσματα. Συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που τους έχουμε δημοσιεύσει και στο διεθνή ιατρικό τύπο, σε ανθρώπους με γυροειδή ολοπαικία, με πολύ επίμονα προβλήματα επί σειρά ετών που δεν είχαν δει καμία βελτίωση με καμία άλλη θεραπεία. Και βγάλανε μαλλιά με την εφαρμογή του PRP. Επομένω, η απάντηση για την εμπιστοσύνη στο PRP, και αν δουλεύει, είναι ένα μεγάλο ναι με κεφαλαία γράμματα. Κύριε Βεκρή, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλε σα τις απαντήσει. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Στη διάθεσή σα να απαντήσουμε πάντα τα ερωτήματα του κοινού.